μωρόν της αρρώστησε. Μου το πιο ευάλωτο μέρος του νοικοκυριού και ακόμη το συζητά. Να είμαι πιο ευθύς. Λέει πώς πρέπει να θέσουμε όρια. Δεν υπάρχει πώς πρέπει. Απλά στον εαυτό σου να θέσεις όρια. Θέτεις τα όρια ξεκάθαρα. Αποφάσισε τι θέλεις, να σώσεις το παιδί σου ή να ευχαριστήσεις τους γονείς σου και τα πεθερικά σου. Αποφάσισε. Να απαντήσουμε σε ένα σχόλιο που έλεγε πόσο εύκολο και πώς γίνεται να βγάλουμε τους γονείς έξω από τη, από τη ζωή μας όταν επηρεάζουν την οικογένεια, τα παιδιά. Και όταν κάποιος από τους δύο είναι πιο αδύναμος αυτό, κάτι τέτοιο λέγεται. Α, ναι, όχι. Το έχω στείλει εγώ. Ένα σχόλιο ήταν. Ναι, ήταν σημειώσεις μας. Ναι. Άνοιξε ο κινητός σου, αγάπη. Πήγαινε στις κοινές σημειώσεις με τη σύντροφό σου. Καλά, δεν καθόλου να το φορμίστε. Κάτσε να βάλω λίγο τον καβουδιάλι. Μα τι όμορφο σκυλάκι στο background, τη γλυκούλη. Η τριφερούλη. Οχοχο. Στάζει και το κίνητο σκυλούμπι στο βάθο. Στο σκυλούμπι. Σκυλούμπι. Σ' αγαπάω, σκυλούμπι, σ' αγαπάω. Ναι, σκυλούμπι μου. Όμορφο. Γλυκούλη, καλούλη, καταπληκτικούλη, εντάξει. Διαβάζω όλο. Yes. Καλημέρα Θέκλα, σκεφτόμουν αν θα έπρεπε να στείλω μήνυμα ή όχι, επειδή γνωρίζω ότι σου ασκούμε μεγάλη πίεση. Ο λόγος που αποφάσισα να το κάνω είναι ότι πιστεύω ότι η καλή κουβέντα και το καλοπροαίρετο Κρήτη πρέπει να λέγονται. Καλοπροαίρετο. Κρήτη. Κριτικ, κριτική. Αυτό είναι το Κρήτη. Πώς το γράφω. Κρήτη. Η συντομογραφία του Κρητικ. Είναι CRIT. Yes. Δεν ξέρω να πω. Μπορεί να κάνει ένας μοντέρνος τρόπος να πει κριτική. Μάλλον. Εντάξει. Εμάς μας έλεγε η φιλόλογος στην τρίτη ηλικίου, αν ο άλλος δεν πει sorry, αν ο άλλος πει sorry και δεν πει συγγνώμη στα ελληνικά, σημαίνει δεν το εννοεί. Εντάξει. Την αφορμή μου την έδωσε ένα ολιγόλεπτο βίντεο που αναφερόσουν σε δύο φίλες που κάνουν τις έκαξες, μα εκείνες σου απάντησαν με καλές προθέσεις. Καταρχάς ευχαριστούμε που μας ψυχοκριθεύεις χωρίς καν να μας ζητάς τα 45 ευρώ. Προσωπικά παρακολουθώ αν όχι όλα τα vlog που κάνεις λόγω έλλειψη χρόνου κάποια από αυτά και πραγματικά με χαρά σου λέω πως με έχουν βοηθήσει πολύ ώστε να αρχίσω να σκέφτομαι διαφορετικά και να αλλάζω τον εαυτό του προς το καλύτερο. Αλήθεια σε ευχαριστώ και αλήθεια σου το χρωστάω. Δεν με νοιάζει αν αυτό που σου στέλνω δεν γίνει vlog, μου αρκεί που θα το έχεις διαβάσει. Μάνα μου, κόρη. Ναι. Μου αρκεί που θα το έχεις διαβάσει και θα έχεις χαρεί, ελπίζω, ακούγοντας τα παραπάνω λόγια. Θέκλα μου, είμαι ένας άνθρωπος. Δεν είμαι ούτε η τέλεια γυναίκα, ούτε η τέλεια σύζυγος, ούτε η τέλεια κόρη, μητέρα, αλλά και φίλη. Κάνω πολλά λάθη και πολλές φορές ενώ προσπαθώ να ακολουθήσω τις συμβουλές σου κατά γράμμα, δεν τα καταφέρνω πάντα. Το παιδί μου διαγνώστηκε με εκλεκτική αλαλία και κάνουμε παιχνιδοθεραπεία αλλά και ψυχοθεραπεία με την παιδοψυχολόγο όπου χρειάζεται για εμάς. Επιλεκτική αλαλία. Εκλεκτική, εκλεκτική. Εγώ τι είπα, επιλεκτική είπα. Όχι, εσύ είπες εκλεκτική. Εκλεκτική είναι γραμμένο. Μάλλον είναι επιλεκτική το σωστό. Όχι, είναι επιλεκτική, δεν είμαι σίγουρη. Δεν έχει σημασία, κατάλαβα. Εντάξει, καταλάβαμε τι. Είναι κάποια παιδάκια τα οποία λόγω αυτή τη ψυχική διαταραχή σε κάποια περιβάλλοντα δεν μιλούν. Ναι. Το ερώτημά μου είναι πώς μπορώ να θέσω όρια ή πλαίσια στους δικούς μου ανθρώπους και να γίνω γκρίζος βράχος στην ναρκισσιστική χειριστική συμπεριφορά των δικών μου ανθρώπων, ώστε να μην αναγκαστώ να το πάω να κόλλω ή να μην αναγκάσω τον σύζυγό μου να ακολουθήσει και εκείνο τη στρατηγική του ονοκόντα με τους δικούς του, μιας που δεν φαίνεται να είναι έτοιμος για κάτι τέτοιο. Εντάξει, πως στην τελική δεν σε κανένα δεν κάνουν καλό. Πώς μπορώ να πείσω τους ανθρώπους να σέβονται τα ψυχικά μας όρια, όσο και τα όρια τα χρονοταξικά. Αν δεν έχεις τον χρόνο, μην απαντήσεις καν. Αλήθεια, το ερώτημα τέθηκε από σπόντα. Εγώ μονάχα ευχαριστώ, ήθελα να σου πω τα φιλιά μας και την εκτίμησή μας. Καταρχάς, πρέπει να σέβεστε εσείς ήδη πρώτα τα όρια σας, για να μπορέσουν να σεβαστούν οι άλλοι. Αυτό το είπα για να μην το ξεχάσω. Ναι. Ότι αν εμείς ήδη δεν συνειδητοποιήσουμε ότι χρειάζεται να βάζουμε όρια, δεν τα βρούμε αυτά τα όρια και τα σεβαστούμε εμείς ήδη πρώτα, δεν θα μπορούσαμε να σεβαστούμε. Αυτό ήθελα να πω ότι το κρατάμε. Θες να πεις εσύ ή θες να πω. Πες εσύ και άμα είναι να πω και εγώ. Σημαίνει σε αρκετά ζευγάρια αυτό. Ο ένας δεν είναι πιο συνειδητοποιημένος από
ψυχοψάχνεται, ότι έτυχε να κάνει πιο νωρίς ψυχοθεραπεία και ούτω καθεξής. Στα ζευγάρια μπορεί να συμβεί αυτό. Δηλαδή, όπως την περίπτωση της φίλης, αυτή να έχει συνειδητοποιήσει αρκετά ζητήματα, να έχει πάρει το παιδί της να κάνει θεραπεία, να ήδη να ψυχοθεραπεύεται, μας είπε να κάνει ίδια ψυχοθεραπεία. Κάτι αναφέρει και του ψυχολόγου που. Παίρνει το παιδί. Παίρνει το παιδί. Φαντάζομαι ότι τα συμβουλεύονται. Παίρνει το παιδί. Κοίταξε, yeah. Σε οικογένειε με μικρά παιδιά, συνήθω οι γονεί επιλέγουν. Αν θα επιλέξουν ένα να κάνει θεραπεία, να πει. Επιλέγουν να πάει το παιδί που έχει περισσότερη ανάγκη. Και θα έλεγα στη φίλη ότι αν δεν κάνει εσύ ίδια θεραπεία, σκέψου το λίγο να κάνει έστω και μια φορά το μήνα. Γιατί πολλέ φορέ βάζουμε τα παιδιά πάνω από εμά και δεν συνειδητοποιούμε ότι. Τα παιδιά είναι άμεσα συνδεδεμένα μαζί μας και αν εμείς είμαστε καλά, τότε γίνονται και τα παιδιά καλά και ο Πάνος θα σου πει αυτό. Ναι. Θα σου πει γιατί το έχει ζήσει πρόσφατα, το έχει βιώσει έτσι. Θαυματουργικά θα λέγει κάποιος. Δεν είναι θαυματουργικά, αλλά είναι τεράστια αλλαγή των παιδιών μας μετά που εμείς οι γονείς ηρεμήσαμε, ισορροπήσαμε, βρήκαμε τα πατήματά μας. Ναι, γίναμε... πρώτα περνάει από εμάς. Ναι. Δηλαδή, μα σκεφτεί πώ ήταν τα παιδιά μα πρωτού εμεί αντιληφθούμε τα όρια μα και τα ορίσουμε και τα τηρήσουμε εμεί ήδη πρώτα, και πώ είναι τώρα που έχουμε περιχαρακώσει. Σωστή λέξη, περιχαρακώσει. Έχουμε περιφυλάξει την οικογένεια. Ναι. Δηλαδή το να ηρεμήσουμε εμεί παίζει τεράστιο ρόλο στο τι αντιχτυπώ και τι μεταφέρουμε στα παιδιά μα. Δηλαδή ο πρώτο παράγον που επηρεάζει τοξικά ή θεραπευτικά τα παιδιά είναι η δική μας συνθήκη, η δική μας κατάσταση. Πρέπει πρώτα εμείς να είμαστε καλά, είναι κάτι, είναι κάτι σαν το αεροπλάνο στους κανόνες ασφαλείας, λέει πρώτα βάλτε εσείς τις μάσκες και μετά στα παιδιά σας. Κάτι τέτοιο. Εγώ σε καταλαβαίνω απόλυτα και καταλαβαίνω το σύζυγο σου απόλυτα, με την έννοια ότι βρέθηκα πρόσφατα στη συνθήκη όταν αναδημιουργήθηκε η οικογένειά μας. Εγώ ήμουν ένα βήμα πιο μπροστά από τον Πάνο. Δηλαδή είχα βάλει δύο όρια πιο νωρίς στο δικό μου κομμάτι της οικογένειας που ο Πάνος ακολούθησε. Άρα υπήρχε ένα διάστημα που να συνεπάρξουμε όντας ο καθένας σε διαφορετικό στάδιο αναγνώρισης της ανάγκης λήψης μέτρων. Και επίσης έχω βρεθεί στη θέση του σύζυγου σου. Τόσα χρόνια ενώ έπρεπε να κρατήσω τους δικούς μου γονείς μακριά, δεν τα κατάφερα. Ήμουν δισταχτική, φοβισμένη, ένιωθα πως το σωστό ήταν να είμαι κολλός και βραγή με τους γονείς μου και θα σου πω εδώ κάτι. Εγώ σκεφτόμουν, και πάλι φέρνω και σε δικούς σου, σκεφτόμουν από ψης το βράδυ, και όταν έκαμε σπάνιο και πρέπει να σε έρθεις, σκεφτόμουν ότι ας σε γνώριζε 10 χρόνια πριν ή 15 χρόνια πριν, θα μπορούσε να αγαπάει πιο νωρίς μου. Δεν θυμάσαι όταν γνωριστήκαμε στην αρχή σου είπα έτσι όλο καμάρι μου και μένω από τα κομμουσφίσμα και μετά σου έδειξα κάτι μηνύματα που μου στείλουν ο πατέρας μου στο WhatsApp. Το οποίο πήγαινα στα ανεπιθύμητα αλλά εγώ τα έβλεπα και μου λέει τι σου είναι ο κοντάκτη σε αυτή τα μηνύματα. Πηγαίνετε να σε είναι ο κοντάκτη που το κάνει στον άλλο. Και μία κουβέντα που μου είπε έδωσε μου το θάρρο να πω στο επόμενο βήμα που δεν θα βρει χάρο. Ενώ για 1,5 χρόνο ήμουν ο κοντάκτη και δεν είχα μπλοκάρει. Σαφώς απορριθμίζουν κάθε φορά που έρχονται ένα νέο μήνυμα. Με έσπρωξε θετικά. Οπότε, ίσως και ο άντρας ο δικός σου, εάν εσύ έχεις μια πιο διαβεβαιωτική στάση και έχεις μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, και του πεις έτσι ξεκάθαρα: κοίταξε, αγάπη μου, δεν γίνεται. Φτάσαμε στο σημείο το παιδί μας να αρρωστήσει. Φτάσαμε στο σημείο το παιδί μας να πηγαίνει σε παιδοψυχίατρο και σε παιδοψυχολόγο. Και παιδοθεραπεία. Σε παιδοψυχολόγο. Παίρνουμε το παιδί για θεραπεία. Το παιδί δεν μιλά. Δεν δικαιολογούμαστε να συνεχίζουμε να έχουμε επαφές με τον κάθε και την Ελένη που λέμε στην Ελλάδα. Γιατί η Ελένη σημαίνει ότι είναι ένα. Πρέπει να κόψουμε. Δηλαδή, αν εσύ είσαι αποφασιστική, είναι πολύ πιθανόν ο άντρας σου, εάν είναι ένας άνθρωπος καλοδιάθετος και καλοπροαίρετος, να συνεργαστεί μαζί σου και να βρει και ένα κούφιση στη δική σου βεβαιότητα. Δεν να τον σπρώξει τον κοντινά προς την καλή κατεύθυνση. Ναι, εκφράζει μια δυσκολία στο να πρέπει να πάνε με τον κόσμο. Μπορεί και η ίδια να μην είναι έτοιμη. Ναι, και η ίδια να μην είναι έτοιμη. Δεν
ξέρω και αν έχουν τεθεί όρια και αν αυτό δουλεύει. Η άποψή μου είναι ότι... Σε κάθε διαφυλή πώς μπορούμε να ξαναδείμε στις τελευταίες 40 μέρες. Ναι, εντάξει, είναι ένας καλός κυμαντόκο. Η άποψή μου είναι ότι αν δεν δουλεύει, δεν υπάρχει άλλη λύση από τον απόντα. Και αν δεν το δοκιμάσει στο no contact, να δεις τι γλυκό που είναι και τι αποτελεσματικό που είναι, δεν θα καταλάβεις ότι οι μεσοβέζικες λύσεις δεν. Το ερώτημα που λέει είναι πώς μπορώ να θέσω όρια ή πλαίσια στους δικούς μου ανθρώπους και να γίνω πολύ σοφάχος στην ναρκισσιστική χειριστική συμπεριφορά, ώστε να μην αναγκαστώ να πάω. Ώστε να μην αναγκαστώ. Όχι, μάνα μου. Ναι, όχι, μάνα μου. Γι' αυτό σου λέω. Ώστε να μην αναγκαστώ. Εντάξει. Οκ, οκ. Είπαμε ότι ο κρίζος βράχος είχε περίπτωση σε κάποιο άτομο που είσαι σε μια δουλειά, για παράδειγμα, που περιμένεις τη μετάθεση σου σε 3 μήνες και πρέπει να αντέξεις να πας στο φίλο μας το κατάλαβες και παιδί τώρα στη δουλειά που είναι περιμένει προαγωγή και είπε να αντέξει να σφιξάω εμείς λίγο και σε λίγο καιρό να πάει παρακάτω, καταλάβες. Όχι όμως να γίνεις σε κρίζος βράχος σε ανθρώπους με τους οποίους έχεις καθημερινά επαφή ή κάθε χρόνο να επαφή είναι και εγώ νομίζω ότι το ζυγίζεις ψύχρεμα. Βλέπεις αν αυτό το πράγμα επηρεάζει την οικογένειά σου και το παιδί σου και τα παιδιά. Μα ρε, θα σου πω μια κουβέντα που είπα σε μια κοπέλα στο σπίτι. Και αν δεν παλεύετε, δεν έχει άλλη λύση. Τι είναι στις κοπέλες, η κόρη της έπαθε ένα αυτονόσο νόσο με πίτης. Είπα, έπαθε η κόρη σου αυτονόσο και ακόμα το συζητάς να κόψεις σχέσεις με συγκεκριμένα πρόσωπα. Τι άλλο θα πρέπει να γίνει. Τι άλλο πρέπει, δηλαδή, οι δικές μας οι ασθένειες, αλλά και ακόμη περισσότερο να είναι στον παιδί μας, πρέπει να μας ταρακουνούν, να μας ξυπνούν, όχι να κοιμόμαστε στα χαμομήλια. Και να σκεφτόμαστε να μην ταράξουμε τον ύπνο του κάθε ενήλικα, ο οποίος έχει επιλέξει ξανά και ξανά το δρόμο της κακίας για να είναι τοξικός. Εσύ τι θα έλεγες στη φίλη? Εγώ θα έλεγα στη φίλη ότι το ζυγίσουμε το πράγμα, γιατί όντως είναι σε αμφιβολία. Έπαθε το παιδί της επιλεκτική, είναι επιλεκτική, είναι λαλία, δεν έπαθε και ακόμα σε ζητά το. Το μωρό της αρρώστησε, που το πιο ευάλωτο μέρος του νοικοκυριού και ακόμη το συζητά. Να είμαι πιο ευθύς. Λέει πώς πρέπει να θέσουμε όρια. Δεν υπάρχει πώς πρέπει. Απλά στον εαυτό σου να θέσεις όρια. Θέτεις τα όρια ξεκάθαρα. Αποφάσισε τι θέλεις, να σώσεις το παιδί σου ή να ευχαριστήσεις τους γονείς σου και τα πεθερικά σου. Αποφάσισε. Αποφάσισε. Θέτεις όρια, βάζεις τελεσίγραφα και αν αυτά δεν τηρηθούν, τελειώνεις. Τελειώνεις. Τι σημαίνει ώστε να μην αναγκαστώ να πάω κοντά? Δεν καταλάβετε, δηλαδή κάποιοι είναι παιδιά ανώτερου Θεού και μπορούν να το περάσουν, να βρωθείς πως είναι, να μην πάνε no contact. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή εμείς που πήγαμε no contact είμαστε μπαλαβοί. Εμείς νομίζεις κορί, εμπεθυμούμε τους γονείς μας, εμπεθυμούμε τους ανθρώπους τους οποίους πήγαμε no contact. Νομίζεις ότι έχουμε καρδιά από ατσάλι? Ότι δεν έχουμε συναισθήματα, αλλά για ποιον λόγο είναι διαμένο? Γιατί είδαμε στην πράξη ξανά και ξανά ότι η ψυχική μας υγεία και κατ' επέκταση και η σωματική μας υγεία κινδυνεύει σοβαρά από τις επαφές. Πόσο μάλλον όταν ήδη έχει πάθει μια υγεία του παιδιού μας. Ξυπνούμε, αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Είναι φυγοπονία το τόπο. Που καταλήγει να ταλαιπωρείται πολύ περισσότερο, γιατί τα εύκολα είναι τα δύσκολα και τα δύσκολα είναι τα εύκολα. Ενώ εύκολος δρόμος να πεις, εγώ δεν θέλω να πάω no contact, δεν θέλω να στενοχωρήσω κανέναν, εγώ δεν θα πάω. Και δυσκολεύεσαι πάρα πολύ στο να μπορείς να τα χωρέσεις όλα. Και στο τέλος όλα σκατά θα πάνε και θα νιώθεις και ενοχής από πάνω. Και θυμώμαι τον εαυτό σου. Ενώ ο δύσκολος δρόμος είναι ο πιο εύκολος. Το να πας no contact είναι δύσκολο, γιατί χρειάζεται να, στην ουσία, να αντέξεις τη μοναξιά σου και να μπορέσεις και εσύ ως πρόσωπο και το ζευγάρι, ως οντότητα, να υπάρξουν χωρίς τα δεκανίκια γονέων και υπερθερικών. Και ενδεχομένως ενοχές. Οποιουδήποτε είδους δεκανίκια. Να καταπολεμήσεις τις ολέθριες ενοχές με τις οποίες μας φορτώνει η κοινωνία προκειμένου να μας χειρίζεται. Να υψώσεις ανάστημα μπροστά στην πνευματική τρομοκρατία των ενοχών και των τύψεων και της επίκλησης στο συναίσθημα και να πιάσεις τη ζωή σου στα χέρια σου, να δράξεις τη ζωή σου στα χέρια σου. Όχι, εγώ δεν θα σε σαπορτάρω, δεν θα σε υποστηρίξω, θα φορτάρω και πρακορή. Δεν θα σε υποστηρίξω, δεν θα σε... Εδώ το κινητό σου σωγάδι. Συντομάτως.
Εγώ δεν θα σε στηρίξω στο να συνεχίσεις να διατηρείς σχέσεις με ανθρώπους οι οποίοι είναι ξεκάθαρα τοξικοί. Δες τι έπαθεν το παιδί σου. Δεν περιγραφώ άλλο. Ούτε είμαι υπέρ του ότι πρέπει πάση θυσία να αποφεύγεις να πας no contact με γονείς και πεθερικά και η θυσία να είναι η υγεία του παιδιού σου. Δηλαδή ιστορίες και ιστορίες. Είδες τη φάση που πήγαμε στο κατάστημα να είναι η κοπέλα Τζίνι που λέει, η παλιά μου θεραπευόμενη που λέει μου έσωσε στη ζωή μου, θα είχα πεθάνει. Ταυτοάνωσα. Ναι. Και στέλνει μου και άλλη μήνυμα σήμερα. Ξέρει ποια είναι. Και λέει μου κάνε ένα βίντεο και για μας που έχουμε ταυτοάνωσα και δείχνει μου φωτογραφία το φλέβει ανένεση κορτιζόνης ή ανοσοκατασταστικού, δεν ξέρω τι παίρνει, παίρνουν και κορτιζόνη και ανοσοκατασταστικά νομίζω και που έχουμε κάθε τρεις και λίγο νέα ανέξαρση και λοιπά και λοιπά και γράφω της πίσω πώς ζούμε τις ζωές μας όμως και το αυτοάνωσο να μας βαράει τις καμπανάρες και εμείς δεν ξεκολλούμε από καταστάσεις τοξικές, δεν και φταίει το αυτοάνωσο που κάνει έξαρση. Θυμάσαι ρε πάνω στην Αθήνα τα Χριστούγεννα. Θυμάσαι τις φάσεις με την έξαρση. Συνάντηση και έξαρση. Επίσκεψη και έξαρση. Μάλιστα σε μία περίπτωση ένα πρόσωπο το οποίο είναι ρο κοντάκτο μάλλον τώρα. Εγώ δεν είχα τους άλλους. Το γνώρισα για πρώτη φορά. Δεν μιλήσα, δεν συνομιλήσαμε. Είναι κάτι σαν απέναντι. Ανοίξαν οι πληγές μου. Σωματικά εννοώ. Και πάμε στο διαμέρισμα και λέω του κατέφερε του κάτι θέση, θυμάσαι. Και λέει μου ξέρεις εγώ επειδή ζω και μακριά διατηρώ τον no contact. Εντάξει σε κάποια φάση όμως, άμα ναι μίλησε και το σώμα, το άλλο το πρόσεξες. Ότι από τον καιρό που πήγες no contact έφυγα σωματική πόνη. Ναι ισχύει. Α, για πες. Τι να πω, απλά ισχύει. Πες ότι καλυτέρευσε η υγεία όλης της οικογένειας. Όλης της οικογένειας, ναι. Ακόμη και στο πάχος όλης της οικογένειας έχει βελτιωθεί εδώ. Ναι, ναι. Και λέμε σου ότι εμείς είμαστε πολλά σπουδαίοι και εσείς δεν είσαστε. Εκεί που είστε, ήμασταν και εκεί και εδώ που είμαστε ευχόμαστε και ελπίζουμε και επιθυμούμε και θέλουμε να έρθετε. Δηλαδή να έρθετε στον χώρο της ελευθερίας, στον χώρο που πραγματικά είναι ο ένας ηγέτης της ζωής του. Που ορίζει ο καθένας τη δική του ζωή και δεν ορίζει τη ζωή του η μάνα του, η πεθερά του, η γειτόνισσα, η τοξικιά, η θιά, η τοξικιά και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλο. Η μάνα μου πάνω μου ξέρεις κάποιες φορές και έρθω και σκέφτομαι κάτι Πάσχατα, κάτι Χριστούγεννα, κάτι γιορτές, κάτι τραπέζια που γίνει ακόμα. Δηλαδή έβγαινες από μέσα που ήταν οι μη καπνιστές και έβγαινες έξω στους καπνιστές να γλιτώσεις και έβγαινες από την τοξικότητα στον έγκυ και από τον έγκυ στην ηρωνία. Δηλαδή δεν είχε τόπο να πάει να σταθείς. Μα μιλούμε all together. Yeah. Όλες οι γενναίες. Ανοίγαν το στόμα τους τα χρυσά μου όλα και έβγαζαν. Γενναίες 14. Ναι. Ξέρεις πόσο χαρούμενη νιώθω που δεν είμαι υποχρεωμένη να ξαναπαρασταθώ. Παρασταθείς, καλά θα πει. Να ξαναπαρασταθώ σε τέτοιες καταστάσεις. Στις εκδηλώσεις. Α, Παραγία μου, προτιμώ να σκάβω ρε παιδί μου παρά να πω έτσι πράγματα. Και να κάθεσαι να φάει το φαΐν και να βλέπεις που απέναντι το βλέμμα το επικριτικό, το ψεύτικο, το εχθρικό, σαν την οχιά, σαν τις οχιές ρε φίλε, σαν τις έγιδνες. Την τελευταία φορά που πήγαμε στο δικό σου άντρο, θυμάσαι? Την τελευταία φορά που πήγαμε. Θυμάσαι τι έπαθες εσύ? Τα δικά μου είναι πιο κοβέρτα, αλλά είναι. Έκατσες πας στον καναπέ και παλαβούσες. Και πόλησα. Πήγες σε μια κατάσταση τρανς, νομίζω πήγες στην ηλικία περίπου των 3-4 μηνών. Ναι, έτσι, κολλάς, κολλάς. Κάθεσαι εκεί και βράζεις και δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και τώρα σε, δεν ήσουν μαζί μας. Η μία προσβολή μετά την άλλη έρχονται ντουμ. Ναι, αλλά επειδή είναι γνώριμο αυτό δεν αντιδράζει. Θυμάσαι μετά που εμείς το Airbnb και πάμε σου και τρίτσε τα μωρά και εγώ δεν ξαναπάμε.
άμα δεν ήσουν και εσύ, δεν το καταλάβαινε έτσι λίγο. Τι πρόβλημα μας, μπαμπά, τι θα κάναμε, δεν γνωρίζαμε τη φέτο όπως θα ζούσαμε. Αχ, τι να πει κάποιος. Συγκεμένα αν δεν βρέθηκαν κάποιος, αν βρισκόταν κάποιος να μ' ανοίξει τα μάτια μου, αν βρισκόταν κάποιος να μου πει τα αυτονόητα, αυτά που είναι τώρα αυτονόητα, αλλά τότε δεν ήταν αυτονόητα γιατί δεν είχαμε την γνώση. Αν βρισκόταν κάποιος να μου τα πει, θα ήταν από πολλές καλύτερες. Και εγώ και τα παιδιά μου τα μεγάλα. Τι άμυνας. Όταν ήμασταν μικροί υπήρχαν τσιόρι. No contact. Όπου είναι επαφές με κάποιους που είναι τοξικοί. Γιατί υπήρχαν τοξικοί. Ως αναγνώριση. Υπήρχε τοξικότητα ως αναγνώριση. Υπήρχε κάποια αναγνώριση των συναισθημάτων. Δύσκολος άνθρωπος, περίεργος χαρακτήρας. Ιδιόρυθμος, ναι μεν, αλλά νευρώδης, αλλά γενναιόδος, το ένα αλλά το άλλο. Ναι. Όλα καλά. Θα μας έβαλε Google Maps. Αυτές είναι οι δικές μου οι απόψεις. Εγώ προσωπικά δεν χρειάστηκε να κάνω τίποτα με εξαχιστία, no contact. Τίποτα απολύτως δεν χρειάστηκε να κάνω. Εγώ προσωπικά. Ναι. Τίποτε δεν έκαμε. Ούτε διαφωνία, δηλαδή τίποτε. Εγώ σε κάποια φάση απλώς είπα ότι ξέρεις, δεν μπορώ να ξαναπάω γιατί δεν γίνεται να μην ομορραγία κάθε φορά, ναι, θα ξαναπάω. Νομίζω ότι σε αυτό το email αντιμετωπίζεται το no contact ως το απονενοημένο διάβημα και η άποψή μου ότι δεν είναι καθόλου απονενοημένος. Είναι ok να πας no contact. Είναι εντάξει. Είναι ok να σώσεις την ψυχική και σωματική υγεία του εαυτού σου, της οικογένειας σου και κυρίως του παιδιού σου. Είναι εντάξει. Καλή ελευθερία αν ευχόμαστε. Γεια. Γεια. Ευχαριστώ.